έχουμε και Βόρεια Μακεδονία από χτες, ε. Να τη χαιρόμαστε. Τι να πω, δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένη σε αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν απαντώ. Αύριο. Αυτοί θέλουν στον τοίχο όλοι μαζί εκτέλεση. Γιατί γράψανε στα παλιά τους υποδήματα και τον Παύλο Μελά και όλους τους Έλληνες που χύσανε το αίμα τους. Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού μετά την ψήφισή της από την Ελληνική Βουλή δημοσιεύτηκε χωρίς καμία καθυστέρηση στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Η υπιότερη στάση μας μετά από εθνική συνεννόηση θα έπρεπε να ήταν η ονομασία Σλαβομακεδονία. Είναι μεγάλη νίκη, να το ξέρετε. Αλλιώς θα είχαμε μια σκέτη Μακεδονία που δεν ξέραμε αν θα στεκόταν εκεί απάνω στα βόρεια σύνορά μας και δεν γινόταν κάποτε αλβανική ή βουλγαρική. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει, εδώ γίνουμε και νότια Κρήτη, να γίνει νότια Τουρκία, να γίνει νότια. Όλα θα τα πουλήσουμε πια. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Αφού δεν έχουμε γίνει Νότια Αφρική ακόμα, αυτό, τίποτα άλλο. Η πλειοψηφία των Ηρακλειωτών εμφανίζεται υπέρ του να βρεθεί λύση σε ένα πρόβλημα που βασανίζει τη χώρα τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια. Ωστόσο, είναι προβληματισμένη για το κατά πόσο η Συμφωνία των Πρεσπών εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Έπρεπε όντως να είχε γίνει προπολού. Τώρα έβγαλε ο Τσίπρας το φίδι από την τρύπα. Τι να πω. Μεγάλο λάθος έγινε. Θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί μην αμηνύτωνε δηλαδή Δακία ή να μην ήταν Βαρδαρία, έτσι. Γιατί να μην είχε ένα άλλο όνομα, η Σκόπια. Είναι ανάγκη να έχουμε και δεύτερη Μακεδονία. Δεν μου αρέσει. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Βόρεια είναι άλλη. Καλύτερα από προηγούμενα που τη λέγανε όλη Μακεδονία. Προβληματισμός πάντως επικρατεί και για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συζήτηση στη Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο το χειριζόμαστε κάθε φορά ώστε να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο λαό. Δηλαδή βλέπω μία τάση να γίνεται πολύ έντονο το συναίσθημα σε τέτοιο σημείο ώστε να δημιουργείται πρόβλημα στο λαό. Δηλαδή ο διχασμός αυτός που πάει να δημιουργηθεί είναι λάθος. Έχετε διαβάσει τη Συμφωνία, ξέρετε τι λέει? Σε γενικές γραμμές ξέρω. Το θέμα είναι ότι όλος ο κόσμος τόσα χρόνια Μακεδονία έλεγε. Τώρα όμως μπαίνει και το Βόρεια. Η συζήτηση με τον τρόπο που διεξήχθη, πώς σας φάνηκε? Τίποτα, παιδιά, προδοσία ήταν, όλα είναι προδοσία. Τι να με διαφωτίσει, αφού δεν έχουν εξηγήσει τι κάνουν, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε. Τίποτα, δεν έχουν εξηγήσει κανένα. Απλά κάναν τη συμφωνία όπως θέλανε αυτοί. Δεν δίνω και πολύ σημασία γιατί η γνώμη μας δεν περνάει και πολύ πια. Η συζήτηση όπως διεξήχθη, πώς σας φάνηκε? Αστεία. Και αν οι κριτικοί στέκονται με νυφαλιότητα απέναντι στη συμφωνία, τα συναισθήματα των Μακεδόνων είναι θυμός, πικρία και αγανάκτηση. Φανταστείτε να γινόταν αυτό με την Κρήτη, για παράδειγμα. Τι θα συνέβαινε?